το σχόλιο σας για όλα αυτά, στα οποία ναι, μεν είσαστε στη Βουλή, δεν είσαστε όπως η Νέα Δημοκρατία, η οποία δεν ήταν στη Βουλή, αλλά ψηφίσατε παρόν. Για το συγκεκριμένο ζήτημα, λέτε. Ναι, γιατί σε άλλα αποχωρήσαμε. Ναι, για το συγκεκριμένο ψηφίσαμε παρόν, γιατί συμφωνούμε μεν στο κομμάτι του αφορολόγητου, όπως νομίζω έχουμε διατυπώσει, αλλά έχουμε καταθέσει και εμείς και ξαναφέραμε πρόταση για την κατάργηση του αφορολόγητου και μάλιστα το επεκτείναμε και για τους αυτοαπασχολούμενους, που δεν το έκανε δεχτή η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε την πρώτη φορά που το φέραμε το Μάη, ούτε τώρα που το φέραμε ξανά. Βεβαίως δεν συμφωνήσαμε με την κατάργηση των αντίμετρων. Με αυτή την έννοια λοιπόν ψηφίσαμε παρόν, γιατί με το ένα συμφωνούμε, με το άλλο διαφωνούμε. Δεν μπορούμε δηλαδή να πάμε στη λογική που βάζει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ του συμψηφισμού, που συνήθως διαπνέει την πολιτική της, σου παίρνω 10, σου δίνω 1. Βεβαίως η διαδικασία αυτή που ακολουθήθηκε είναι απαράδεκτη στο σύνολο των τροπολογιών και του τρόπου και του χρόνου και της αξιοποίησής τους, της χρησιμοποίησής τους όσον αφορά κυρίως και την χειραγώγηση του εκλογικού σώματος, γιατί κάπως έτσι χρησιμοποιούνται. Υπάρχουν μέσα τροπολογίες που είναι σωστές, που είναι θετικές, που όμως μπορούσε να τις είχε φέρει πολύ νωρίτερα. Όμως επιτρέψτε μου να σταθώ λίγο παραπάνω στο κομμάτι αυτό που αφορά τις μετατάξεις και τα αρουσφέτια. Και νομίζω ότι εδώ και αυτό πρέπει να αποτελέσει κριτήριο ψήφου από τον ίδιο το λαό και όσον αφορά το συγκεκριμένο γεγονός, αλλά κυρίως και την τεράστια υποκρισία που υπάρχει και από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που φιλοδοξεί να γίνει κυβέρνηση. Η λογική των ρουσφετιών, κύριε Σαράντη, κρατάει πάρα πολλά χρόνια. Κανένας από όσους μας ακούει δεν πιστεύει αυτή την διαπάλει εδώ και τον κάλπικο καυγά περί ηθικού πλεονεκτήματος του ενός και ηθικού πλεονεκτήματος του άλλου, που έμαθε από τα λάθη και πληγώθηκε. Κανένας δεν έχει ηθικό πλεονέκτημα. Καταρχάς, και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία είναι ένοχοι απέναντι στους εργαζόμενους και τη νέα γενιά και τη λαϊκή οικογένεια, γιατί το μεγαλύτερο ρουσφέτη και σκάνδαλο είναι ότι έχουν καταντήσει με την πολιτική τους άνεργους το μεγαλύτερο μέρος της νεολαίας. Δεύτερον, τους έχουν καταντήσει να δουλεύουν με ελαστικές σχέσεις εργασίας, με κοινοφελή προγράμματα και να φεύγουν στο εξωτερικό. Είναι αποτελέσματα της πολιτικής και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία συμφωνούν και οι δύο, την έχουν ψηφίσει στα μνημόνια που ψήφισαν και οι δύο. Είναι κομμάτι και απέτηση της λογικής της ανάπτυξης που λένε, και ταυτόχρονα κρατάν δέσμιο τον κόσμο στην ανάγκη του, στην εκμετάλλευσή του, στη λογική της ψεύτικης ελπίδας ότι μπορεί να του δώσουν μια δουλίτσα την επόμενη μέρα, και του κρατάν και την ψήφο του και την αξιοπρέπειά του. Μάλιστα. Κύριε Σαράντη, τελειώνοντας με αυτό, θέλω να σας πω το εξής, ότι το ρουσφέτι και το βόλεμα στις οικογένειες αυτών των πολιτικών δυνάμεων είναι δεδομένο. Δεν μπορεί κανείς να κοροϊδεύει τον κόσμο σήμερα, ούτε σε αυτή την εκπομπή, ότι ήταν το παλιό και το νέο. Είναι παλί και δύο. Είναι η πολιτική τους παλιά και παροχημένη, επικίνδυνη για το λαό και τα δικαιώματά τους σήμερα, και την τίνουν ως νέα, είτε αλλάζοντας πρόσωπα στην πολιτική σκηνή. Τι είπε η κυρία Ράπτη? Ο κύριος Μητσοτάκης έχει τελειώσει με αυτό. Καταρχάς δεν έχει τελειώσει με αυτό, ακόμα και στις θέσεις που διεκδικούν τους πολιτικούς θόκους, να το πω έτσι. Μάλιστα. Αλλά ταυτόχρονα όλοι έχουν βολέψει τα παιδιά τους. Και εκτός αυτού τα βολεύουν και εκεί που δεν φαίνεται. Δεν είναι τυπική διαδικασία που λέει η κυρία Ξενογιαννακοπούλου. Με συγχωρείτε, και αυτό αποτελεί και αυτό πρόκληση. Είναι τυπική διαδικασία να βολεύεις κάποιους? Έχει σημασία αν έγινε προεκλογικά ή ο κύριος Τραγάκης και το έκανε πριν από κάποια χρόνια? Απέναντι σε αυτή τη γενιά που είναι άνεργη, που ψάχνει ένα κομμάτι ψωμί, ποιοι θα απαντήσουν από αυτές τις δύο πολιτικές δυνάμεις? Κυρία Παλού, αν μπείτε στο δίλημα και έχω να διαλέξω ανάμεσα στο ένας προς ένας ή πέντε προς ένας, τι θα διαλέγατε? Γιατί να διαλέξω στο δίλημα? Εγώ το βάζω, εσείς δεν διαλέγετε, ό,τι θέλετε κάνετε. Ναι, όχι, το δίλημα δεν είναι αυτό όμως. Γιατί τα διλήμματα μπορεί να τα βάζουν στο πολιτικό επίπεδο τα διάφορα κόμματα, ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και ό,τι άλλο καινούριο κόμμα βγαίνει σήμερα στο σκηνικό. Όμως το δίλημα για το λαό είναι αν θα ζει σήμερα με τις σύγχρονες απαιτήσεις της εποχής, με τις δυνατότητες της επιστήμης και της τεχνολογίας, με τις δυνατότητες του πλούτου που παράγει. Αυτό είναι το δίλημα. Και σε αυτό το δίλημα εμείς ως ΚΚΕ απαντάμε ότι ο λαός πρέπει να ζει σε αυτές τις συνθήκες, με αυτές τις ανάγκες να ικανοποιήσει. Ακούστε, το 1 προς 1 και το 1 προς 5. Το 1 προς 1 και το 1 προς 5 τι δείχνει? Ότι στις άθλιες συνθήκες που έχουν ήδη δημιουργήσει στο επίπεδο εργασίας και στο επίπεδο της έλλειψης του προσωπικού,
στο δημόσιο τομέα, όσον αφορά υγεία, παιδεία, σχολιά, πρόνοια, παιδικούς σταθμούς, χειροκομεία, τα πάντα, ειδικά σχολεία. Οι συνθήκες είναι άθλιες με την έννοια ότι έχει φύγει το προσωπικό. Είτε ένα προς ένα, είτε ακόμη χειρότερα ένα προς πέντε, οι άθλιες συνθήκες παραμένουν και μας λένε ότι με αυτές θα συνεχίσουμε. Αυτό είναι. Δηλαδή μας λένε να διαλέξουμε αν θα ζούμε στην άθλια συνθήκη ή στην ακόμα πιο άθλια. Έχουμε δικαίωμα να διεκδικήσουμε και να επιλέξουμε να ζούμε στις καλύτερες συνθήκες. Αυτό όσον αφορά το δίλημα. Από εκεί και πέρα, επιτρέψτε μου να πούμε το εξής, γιατί και από τη συζήτηση φάνηκε ότι τελικά, αν οι θεσμοί έχουν άλλη γνώμη, τότε οι δύο στρατιώτες οι καλοί στο πολιτικό σκηνικό, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, σήμερα θα κάνουν αυτό που θα πουν οι θεσμοί. Κύριε Σαράντη, αυτό που έχουμε μπροστά μας είναι οι δηλώσεις της Κομισιόν. Αυτό πρέπει να βλέπει ο κόσμος προς τις εκλογές. Η δηλώση της Κομισιόν λοιπόν στην έκθεσή της, τι λέει επίσπευση των μέτρων, τι λέει πληστηριασμοί, τι λέει ιδιωτικοποίησης, τι λέει για τα επιδόματα της αναπηρίας, τι λέει νέο πακέτο για το 2019-2020. Τι έχουμε μπροστά μας από το πολιτικό προσωπικό, έναν ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος αφού απογοήτευσε, κορόιδεψε, συκοφάντησε την έννοια της πρόοδου και της αριστεράς, υφάρπαξε την ψήφο και την ελπίδα του κόσμου, υλοποίησε μέχρι κεραίας όλες τις εντολές της Κομισιόν, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ και συνέχισε την αντιλαϊκή του πολιτική από εκεί που την παρέδωσε η Νέα Δημοκρατία. Τι λέει η Νέα Δημοκρατία σήμερα? Η κριτική που έκανε στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν γιατί δεν πάει πιο γρήγορα τα μέτρα. Η κριτική που κάνει στο ΣΥΡΙΖΑ είναι γιατί δίνει ψίχουλα και τα ονομάζει παροχές, τα ψίχουλα. Αυτό που λέει η Νέα Δημοκρατία είναι ότι θα σεβαστεί τις συμφωνίες και θα συνεχίσει την επίθεση στα λαϊκά δικαιώματα. Αυτό που ήδη έχει διαμονήσει με τις δηλώσεις του κυρίου Θεοδωρικάκου προχτές ήταν ότι θα μας κληρονομήσει, κληρονομούμε από το ΣΥΡΙΖΑ μεγάλα χρόνια, πολλά χρόνια λιτότητας. Θα θυμάστε και στο παρελθόν αυτό που ο καθένας κληρονομούσε την καμένη γη. Αυτό που είπε η κυρία Ράπτη ότι καταψήφισαν, αυτό συμβαίνει πάντα, είναι παλιό κόλπο και μεγάλο. Όταν είσαι αντιπολίτευση καταψηφίζεις, όταν γίνεσαι κυβέρνηση συνεχίζεις γιατί δεν τα βρίσκεις υποτίθεται στρωμένα καλά. Όμως το κριτήριο είναι ότι όλοι συμφώνησαν και στα μνημόνια που πέρασαν, εκεί δηλαδή που υλοποιείται η μεγάλη λογική σύγκληση της στρατηγικής που εφαρμόστηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να διασφαλιστούν όλοι οι όροι κερδοφορίας για την περιβόητη ανάπτυξη που υπηρετούν, και από την άλλη μεριά ένας λόγος που τσακίζεται. Τελειώνοντας, να σας πω το εξής, κύριε Σαράντη. Το κρίσιμο ζήτημα μπροστά στις εκλογές, πραγματικά, δεν είναι ούτε η πόλωση που θα οξυνθεί, ούτε τα διλήμματα που θα μπουν, τα ψεύτικα και τα κάλπικα, να διαλέξουν το μικρότερο κακό. Είναι αν ο λαός θα δυναμώσει την επόμενη μέρα τη δύναμη εκείνη που στάθηκε στο πλευρό του και που μπορεί την επόμενη μέρα να συμβάλλει στην οργάνωση των αγώνων του και με καλύτερους όρους να βάλει εμπόδια. Αυτό είναι το κουκουέ. Κυρία Παλούση, το σχέδιο του λαού, ναι, αυτό, το σχέδιο του λαού, κύριε Σαράντη, που πρέπει να το οργανώσει και ο ίδιος, είναι ότι πρέπει να ισχυροποιήσει τη δύναμη που θα αναδείξει και θα υπηρετήσει τις ανάγκες του, να ισχυροποιήσει το κουκουέ και ταυτόχρονα οργανώσει τους αγώνες τους. Γιατί ξέρετε τι ακούσαμε πριν? ΣΥΡΙΖΕΙ εργαζόμενοι, Νεοδημοκράτες εργαζόμενοι. Δεν είναι έτσι. Κυρία Παλού, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος μίλησε για στημένες κόντρες με την Κομισιόν. Βέβαια. Θα μου το εξηγήσετε. Ναι, νομίζω ότι και η ίδια ζωή δίνει μια απάντηση σε αυτό. Είναι στημένες γιατί όλες τις αποφάσεις και το σχεδιασμό της κεντρικής πολιτικής γραμμής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντίστοιχα λοιπόν και της Κομισιόν που την εκφράζει η Κομισιόν, την έχουν ψηφίσει όλα τα κόμματα που συμμετέχουν στο Ευρωκοινοβούλιο. Έχουν συμφωνήσει δηλαδή στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα πακέτα και τις απαιτήσεις της Κομισιόν. Άρα ποιος καυγαδίζει και για ποιον? Όλοι έχουν συμφωνήσει, για να μην σας πάω πάρα πολύ πίσω, ακόμα και από τη συνθήκη του Μάστριχτ, όλοι έχουν συμφωνήσει στις κατευθύνσεις και στα μέτρα που έχουν υλοποιηθεί, που έχουν δύο άξονες. Από τη μια μεριά την απόλυτη σταδιακή ενίσχυση, αυτό που λένε ο ένας βιώσιμη ανάπτυξη και ο άλλος δίκαιη ανάπτυξη, της κερδοφορίας του μεγάλου κεφαλαίου και ταυτόχρονα τομέων που το κεφάλαιο τον βολεύει, αλλά μέσα από αυτή τη λογική συνθλίβονται οι μικρομεσαίοι για τους οποίους όλοι τώρα κλαίνε, η μεσαία τάξη, και από την άλλη μεριά οι προϋποθέσεις που απαιτεί
αυτή η ανάπτυξη που ήταν και είναι, και γι' αυτό πέρασαν όλα τα μνημόνια και τα ψήφισαν όλοι μαζί παρά τον καυγά τους, αλλαγή του εργασιακού καθεστώτος, δηλαδή κατάργηση ουσιαστικά σταθερής και μόνιμης δουλειάς, αλλαγή του ασφαλιστικού συστήματος, κατάργηση του κοινωνικού χαρακτήρα, μείωση των εργοδοτικών εισφορών ή επιδότηση από το ίδιο το κράτος, ιδιωτικοποίηση και ανταποδοτικότητα, ό,τι ήταν μέχρι σήμερα κατάκτηση. Αυτοί οι άξονες λοιπόν υλοποιούνται και δεν έχουν συμφωνήσει όλοι. Άρα ο καυγάς είναι ψεύτικος. Αυτό που πάει να γίνει τώρα είναι ποιος θα διαχειριστεί την επόμενη μέρα. Πάντα όταν περνάει ένα πακέτο μέτρων και γεννά δυσαρέσκεια, πρέπει να έρθει το άλλο πόδι του συστήματος να το συνεχίσει. Και γι' αυτό νομίζουμε πραγματικά ότι δεν πρέπει να εγκλωβιστεί ο λαός μέσα από αυτές τις κοκορομαχίες, δεν πρέπει να παγιδευτεί σε ψεύτικες υποσχέσεις. Σήμερα ακούσατε κανένα να μιλάει για τους μισθούς, να μιλάει για σταθερή δουλειά, να μιλάει για συλλογικές συμβάσεις εργασίας? Όλα αυτά που μιλάνε και η κυρία Ξενογεννακοπούλου από το ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι είμαστε στη μεταμνημονιακή εποχή. Όλοι οι νόμοι των μνημονίων παραμένουν άθικτοι. Ούτε η Νέα Δημοκρατία θα τους πειράξει, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ θα διεκδικήσει την ανατροπή τους. Αποκαταστάθηκαν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις και το ξέρετε. Λοιπόν, κυρία Ξενογεννακοπούλου, για να μην χάσω. Ναι, μισό λεπτό. Συγγνώμη, δεν θέλω να διακόπτω, αλλά όχι, δεν μπορώ πειράζει. Να μην διορθώσω. Ναι, ναι, κάτι. Όχι, δεν με πειράζει. Και δεν, ξέρετε δεν είναι ότι κακό. Εγώ προσωπικά παρετήθηκα για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις το 2012 ναι, και για τον κατώτατο μισθό. Δεν είναι κακό να συζητάμε, δεν το θεωρώ εγώ διακοπή αυτό. Απλώ να πω, έχουμε πολλά να κάνουμε ακόμα για τον κόσμο της εργασίας, αλλά δεν είμαστε στη μνημονιακή εποχή. Έχουμε περάσει στην επόμενη. Εποχή, αλλά και στην επόμενη που περνάμε έχει όλα τα χαρακτηριστικά της μνημονιακής εποχής. Γιατί και αυτό που λέτε δεν ισχύει. Με το νόμο Βρούτσι Αξιόγλου δεν ισχύει αυτό. Μιλάτε για ένα κατώτατο μισθό που δώσατε ένα ψίχουλο και πρέπει να ικανοποιηθούμε γι' αυτό. Μιλάμε ότι το 90% των εργαζομένων είναι χωρίς συλλογική σύμβαση εργασίας και μιλάμε ότι σήμερα δουλεύουν ένα μήνα με δύο μήνες 300 ευρώ μισθό, κάτω από 800 και σχετικά, να μην πω περισσότερα γιατί δρόμε το χρόνο. Επειδή μας ακούει και ο κόσμος του Μόχθου, δεν είναι ψίχουλα η αύξηση του κατώτατου μισθού. Είναι ψίχουλα, κυρία Μακάρι ακούστε, να μπορέσουμε να έχουμε και δυνατότητες περισσότερες στο μέλλον. Ακούστε, αλλά ψίχουλα κυρία δεν είναι. Κυρία Ξενογεννακοπούλου, ο καθένας και ο κάθε πολιτικός φορέας μπορεί να έχει το δικό του όραμα. Εσείς ως ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να θέλετε να ζει ο άνθρωπος του Μόχθου, όπως λέτε, σε συνθήκες άθλιες για τη σημερινή εποχή. Και αντίστοιχα να το στηρίζει και η Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό κανένας από εσάς δεν μπορείτε να υπερασπιστείτε αυτό που λέμε πρόοδος συντήρηση. Γιατί αυτό είναι συντηρητικό. Κυρία Παλού. Να τελειώσουμε. Τελειώνουμε ούτως ή άλλως την κουβέντα που τελειώσω λοιπόν ακριβώς με το εξής, κύριε Σαράντη. Ότι το κριτήριο σήμερα, και καλούμε το λαό πραγματικά με την πείρα της ζωής του, τα συμπεράσματά του, να πάει στην κάλπη και να κάνει αυτή την ψήφο πραγματικά όπλο, δυναμώνοντας το κόμμα το οποίο στάθηκε δίπλα του και έδωσε και μπορεί να οργανώσει τους αγώνες αύριο, να μην παγιδευτεί σε ψεύτικους καυγάδες, να τιμωρήσει τα κόμματα που ευθύνονται για την κατάσταση που ζει και είναι πολύ νοπές οι μνήμες από όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν και συγκυβέρνησαν, όσα τερτύπια και αν κάνουν με τις αλλαγές όπως βλέπετε, και κυρίως να μην σκορπίσει και την ψήφο του. Γιατί είχαμε και αυτή την εμπειρία χρόνος, απλά σε φορτιστές κόμματα. Κόμματα φορτιστές, όπως είναι του Βαρουφάκη, Ελληνική Λύση και διάφορα άλλα, που έρχονται να φορτίσουν την μπαταρία του συστήματος και να ξαναδώσουν μετά ανάσα ζωής για να συνεχιστεί αυτή η πολιτική. Με δύναμη λοιπόν και αποφασιστικότητα, με κριτήριο το δίκιο του, να βγει δυναμωμένο το κουκουέ και δυναμωμένο ο λαός από αυτή τη μάχη. Σας ευχαριστήσω πολύ.